Βέβαια η διοικητρία στον ΑΕΔ. Ναι. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει... με άλλη ιδιότητα, βέβαια. Σήμερα με άλλη ιδιότητα. Έχουμε το συνέδριο για τις ανισότητες του Ιδρύματος Πουλατζά που ξεκινάει την Πέμπτη και τελειώνει το Σάββατο με ομιλία του Πρωθυπουργού, αν δεν κάνουμε λάθος. Ακριβώς. Είναι για τις ανισότητες, είναι η σχέση του των ανισοτήτων με τον νεοφιλελευθερισμό και την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Και αναχνεύουμε, αναζητούμε προοδευτικές απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και από την εξελίξη των τελευταίων δεκαετιών, αλλά κυρίως μέσα από τη διαχείριση που έχει γίνει της κρίσης της τελευταίας που έχουμε βιώσει. Έχουμε βιώσει πιο οδυνηρά στην Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βιώσει την κρίση αυτή. Υπάρχει κάτι κοινό δηλαδή σε όλους. Ποιοι είναι οι άξονες που θα κινηθούν, δηλαδή θα πούμε για την ενεργία, θα πούμε για την ενεργία των νέων, για την ενεργία των μεγαλύτερων. Θα ξεκινήσουμε από ένα τραπέζι που λέγεται εισόδημα, πλούτος και ανισότητες. Έχουν βγει τα Paradise Papers, πριν είχαμε τα Panama Papers, τα Swiss Leaks, όλα αυτά λίστες, τα οποία. Πολλές όλες λίστες, πάρα πολλές λίστες. Ναι. Και τι έχει αποδείξει όλοι αυτοί, τι έχουν αποδείξει οι αποκαλύψεις, έχουν αποδείξει ότι ένα μέρος του πλούτου είναι στη σκιά. Και αυτό που μπορούμε να συλλάβουμε μέσα από τις στατιστικές ως ανισότητες στον πλούτο είναι ένα μέρος των συλλογικών ανισοτήτων. Άρα λοιπόν έχουμε το θέμα του πλούτου και των ανισοτήτων, έχουμε το θέμα του εισοδήματος και των ανισοτήτων και έχουμε και το θέμα του πόσο νεοφιλελευθερισμός, δηλαδή οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και οι παραλήψεις, γιατί είναι παραλήψεις όλα αυτά, είναι φορολογικός ανταγωνισμός, είναι φορολογική παράδειση, οι οποίοι έχουν μείνει ανεξέλεγκτοι, είναι ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα διεθνές, το οποίο έχει και τη σκιώδη του πλευρά και το οποίο έχει μείνει ανεξέλεγκτο. Και μέσα σε όλη αυτή την κρίση, όλοι οι φορολογούμενοι όλων των κρατών έχουν κληθεί να συνεισφέρουμε τους φόρους στο τραπεζικό σύστημα, να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα. Όλα αυτά έχουν παράξει μεγάλες ανισότητες. Και τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε αύξηση των ανισοτήτων, αλλά μέσα στην κρίση αυτό είχαμε πολύ πιο... συνέδριο. Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό συνέδριο, το οποίο γίνεται στην Ελλάδα. Έχουμε από τη μια μεριά Έλληνες ακαδημαϊκούς ερευνητές και από την άλλη μεριά ξένους. Κυρίως Ευρωπαίους ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Είναι η πρώτη φορά αυτής της συνάντησης. Για το θέμα αυτό είναι η πρώτη συνάντηση. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς είχε κάνει και πριν από το 2015 ένα πολύ μεγάλο συνέδριο για το δημόσιο χρέος. Διεθνές συνέδριο με κυρίως Ευρωπαίους που είχαν έρθει και ακαδημαϊκούς και πολιτικούς που είχαν μιλήσει για το θέμα του χρέους. Και ποιοι έχουν κληθεί. Έχουν προσκληθεί πολύ σημαντικοί ακαδημαϊκοί και ερευνητές. Την πρώτη μέρα έχουμε τον Βίμερ Σάλβερντα, ο οποίος είναι επικεφαλής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, μιας ειδικής ερευνητικής μονάδας για τα θέματα των ανισοτήτων και τη σύνδεση του πλούτου και των ανισοτήτων των συστηματικών με τις ανισότητες στην αγορά εργασίας. Είναι για πολλά χρόνια εμπειρογνώμονας και του ΟΗΕ αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή έχει δημοσιεύσει και έχει συμβάλει σε πολλά reports, σε πολλές εκθέσεις οι οποίες έχουν βγει για το θέμα των ανισοτήτων εισοδήματος και πλούτου. Έχουμε τον Τζέρεμι Λίμαν, ο οποίος είναι μέλος της Διεθνούς Ομάδας για την δικαιοσύνη, τη φορολογική δικαιοσύνη. Θα μας μιλήσει για τους φορολογικούς παραδείσους, θα μας μιλήσει για τη μείωση της φορολογίας του κεφαλαίου που έλαβε χώρα και στη δεκαετία του 2000, αλλά και συνεχίζεται μέσα στην κρίση, για το φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών. Έχουμε τον Θοδωρή τον Μητράκο, ο οποίος είναι ο επιδικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Μιλάμε για την ενιαία Ευρώπη, και πολλά, είναι τόσα πολλά τα θέματα που μας χωρίζουν και που υπάρχουν. Και μας ενώνουν. Και κεντρικός ο ανταγωνισμός είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει σε όλο αυτό. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ξέρετε ότι έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές έρευνες και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα μας δώσει στοιχεία ο κ. Μητράκος για τα θέματα των ακινήτων και το πλούτου των Ελλήνων εντός της κρίσης. Αλλά είναι και κεντρικός μας φυσικά ομιλητής ο Γιάννης Δραγασάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος θα μας κάνει μια επισκόπηση του ποιες είναι οι προσπάθειες που έχουν γίνει από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια για να καμφθούν οι ανισότητες. Είχαμε και στη Βουλή τώρα πριν
χτες που πέρασε την ψηφοφορία, πέρασαν τα μέτρα για το κοινωνικό μέρισμα, αλλά θα μας δώσει ένα στίγμα για το τι ακριβώς έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο θέμα των ανισοτήτων. Μάλιστα, τώρα όλα αυτά θα συμβούν στο Μέγαρο Μουσικής. Στο Μέγαρο Μουσικής ξεκινάμε την Πέμπτη, όπως είπατε, στις 6 ώρα. Με την κεντρική ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και με όλο αυτό το τραπέζι. Ναι, και με το τραπέζι αυτό στο οποίο θα συμμετέχουν αυτοί που προανέφερα. Τη δεύτερη μέρα έχουμε για τις εργασιακές σχέσεις, την ανεργία και τις ανισότητες στην αγορά εργασίας και πώς συνεισφέρουν στις συνολικές ανισότητες. Θα μιλήσει η κυρία Αξιόγλου, αλλά θα μιλήσουν και επιφανείς ακαδημιακοί από το εξωτερικό, είναι ο Γκέραρντ Μπος από τη Γερμανία, είναι η Τζιλ Ρούμπερι από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, και από εδώ, από την Ελλάδα, υπάρχουν ή θα μιλήσει η Κωνσταντίνα Κούνεβα, η οποία είναι ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ και θα δώσει αυτό το στίγμα. Και την επόμενη μέρα, το Σάββατο, από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα έχουμε ανισότητες φύλου, ανισότητες στις νέες γενιές και διαγενειακές ανισότητες. Αλλά στο τέλος θα κλείσουμε με την Ευρώπη, με τις ανισότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός της Ευρωζώνης και τα εναλλακτικά, τις εναλλακτικές πολιτικές, οι οποίες θα πρέπει η αριστερά αλλά και οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη να προωθήσουν για να μπορέσουμε να έχουμε πιο συνεκτική Ευρώπη και να υπάρχει ένα μέλλον για τους ευρωπαϊκούς λαούς διαφορετικό από αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται. Κάτι δεν είπαμε. Είπαμε Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι έτσι, Παρασκευή είναι πάλι το απόγευμα. Πάλι το απόγευμα. Αλλά γιατί είχαμε μείνει. Πάλι το βράδυ δηλαδή. 6-7 και το βράδυ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα κλείσει η ομιλία του Πρωθυπουργού, βέβαια, το συνέδριο. Λοιπόν, κυρία Καραμεσίνη, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ωραία ρεπορτάζ αυτά. Θα τα έχουμε τα ρεπορτάζ αυτά την επόμενη εβδομάδα εμείς. Αρκετά ρεπορτάζ, να το έχετε υπόψη σας. Θα είμαστε εκεί. Ούτως ή άλλως θα είμαστε εκεί. Και θα καλύψετε, φαντάζομαι, και την ομιλία του. Δεν μιλάμε μόνο για τις ομιλίες τώρα του Πρωθυπουργού. Είναι ενδιαφέρον και ως θέμα η ανισότητα. Είσαστε ευπρόσδεκτοι και θα είμαστε εκεί. Θα έχετε και τις περιλήψεις και τα βιογραφικά όλων. Πάρα πολύ σύντομα. Για να έχουμε και ρεπορτάζ την επόμενη εβδομάδα. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.